σειρά, καταρχήν να σας συγχαρώ για τη μέχρι τώρα θετική σας πορεία και βεβαίως να σας ευχηθώ να συνεχίσετε τις επιτυχίες και την περαιτέρω πορεία σας στο αγγλικό ποδόσφαιρο. Εύχομαι και το αγγλικό ποδόσφαιρο και το ελληνικό ποδόσφαιρο να έρθει και να βρει τον δρόμο του χωρίς τα προβλήματα που είναι γνωστά σε όλους μας. Εγώ υπηρετώντας από τον υψηλότερο θόκο ως αρμόδιος υπουργός στον ελληνικό αθλητισμό, στήριξα τα χρόνια που ήμουν στο Υπουργείο κάθε προσπάθεια για τον αθλητισμό και βεβαίως και στον τομέα των εγκαταστάσεων, το γνωρίζετε πολύ καλά, γιατί έγιναν αρκετά γήπεδα γενικότερα στην Ελλάδα, αλλά και ειδικότερα στην πατρίδα μας εδώ στην Αργολίδα, και πρέπει να τα θυμίζουμε γιατί κάποιοι τα ξεχνούν, ότι το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού πραγματικά δημιούργησε εγκαταστάσεις, συντήρησε εγκαταστάσεις στην Αργολίδα και όσες έμειναν εντελείς, με χαρά βεβαίως ακούω ότι όπως το γήπεδο του Τολού ή άλλες εγκαταστάσεις που δεν έγιναν ή στα φύκτια, όπως άκουσα πριν, θα ολοκληρωθούν ή θα δημιουργηθούν αυτές οι εγκαταστάσεις. Πράγματι, κάθε τέτοια προσπάθεια είναι επενετή, διότι πραγματικά δίνουμε τη δυνατότητα στα νέα παιδιά, στους ανθρώπους που θέλουν να δουλέψουν και να προσφέρουν στον αθλητισμό, να έχουν τις εγκαταστάσεις που αρμόζει για αυτό το τομέα. Εγώ θα συνεχίζω βέβαια να στηρίζω κάθε προσπάθεια ενός υγιούς ποδοσφαίρου, ενός υγιούς αθλητισμού. Καλή λοιπόν διαδρομή, καλή πορεία.